Ένα άξιο και του πρώτου παιχνιδιού σήμερα για τον όμιλο της Πέμπτης μεταξύ του Τζάντε με τα πράσινα και με τα Βυσσινή. Έχουμε τους Σεντ Πάουλι, αυτιά παλιά και για τους Βυσσινή. Καταλήγει κάπου τώρα όμως θα πάρει την μπάλα ο Κίντας. Δεν μπορεί. Δυνατό από τον Δήμο, τρομερό τέρμα. Και με αυτό τον εντυπωσιακότατο τρόπο, παρακαλώ, η μπάλα θα καρφωθεί. Σαμπαλιά, Σάκης, πολύ ωραία για τον Αργύρη, το σουτ δυνατό η μπάλα. Και τώρα Λαφούν. Κόβει ο Ανδρέας Μουζάκης, Κώστας. Σαμπαλιά, Αργύρης, θα πάρει τελικά την κατοχή από τα πλάγια, έχει ευκαιρία να έχει παρήσει και το κάνει 1-1 για τον Τζάντε. Μισιά γραμμή τώρα για Σεν Πάουλι Λαφού, πολύ ωραία απέναντι για τον Τούντα, το πλασέ. Διώχνει τον Σάκη. Να φύγει ο Σάκης, θα τα καταφέρει, θα κάνει και το σουτ πάνω στα σώματα όμως. Έχει τελειώσει φάση, σουτ δυνατό και από τον Ανδρέα, η μπάλα ξεστά το μοκάρι. Σάκης. Θα γυρίσει το κορμί, θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ το οποίο θα καρφωθεί στη γωνία του Τάρκα. Το Τζάντε θα κάνει το 2-1 για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Αυτό το κεραυνό του Σάκη του Μουζάκη. Θα ερώσως, θα γίνει το λάθος Αργύρης Σάκης. Θα γυρίσει, πολύ ωραίο τέρμα για το Τζάντε. 3-1 λοιπόν η πράσινη με δύο τέρματα του Σάκη του Μουζάκη. Γιώργος. Μπαλά από τα πλάγια για τον Σάκη, hat-trick σε λιγότερα από 10 λεπτά από τον επιθετικό του Τζάντε. 4-1 Τζάντε πλέον. Τελείω ισχυρό, θα γίνει ένα σουτ από τα πλάγια, μπαλά θα φύγει λίγο πιο ψηλά από το ισότερο κάτω του Στέλιου. Καμπαλιά Σιω θέλει να κατεβάσει, θα γίνει το λάθος, ο Σάκης θα πάρει την μπάλα, θα φύγει από τα πλάγια, θα κάνει ένα σουτ το κάνει. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και για πέμπτο τέρμα από το Τζάντε. Λαφού. Ισχυρός. Κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του Στελιού. Δεν περνάει από τον Λαφού. Τώρα θα περάσουν στην παλιά. Αργύρης και Κώστας θέλουν να αλλάξουν. Σάκη στο πλασέ. Δοκάρι. Μια παλιά για τον Ισχυρό. Μακριά από τον Αργύρη. Περνάμε το πείσμα που ξανακερδίζει Σεν Πάουλ Ισχυρός από κοντά. Θα πλασάρει. Λίγο πιο δίπλα από την ευθεία του Στέλιου Ζάκης. Ωραία ενέργεια, αλλάζει τον Σάκη. Θα κάνει εκείνος μια προσπάθεια για κοντρόλ και πολύ ήταν. Μπάλα και με αυτόν τον τρόπο θα καταλήξει και πάλι στο δοκάρι. Τρία δοκάρια πλέον για τον Σάκη. Και ημίχρονο. Ένα κομμάτι και το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ του Τζάντε και τη Σεν Πάουλι μπροστά. Η πράσινη με 4-1. Μπάλα στο Λαθού. Κίνηση. Κουντάς. Πέναντι για τον Ισχυρό. Ο Ισχυρός θα κάνει μια σέντρα. Σουτ δεν θα φτάσει ποτέ στο Δήμο. Καλή ευκαιρία με το ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου για τους Βυσσινή. Και κόρνερ. Κουντάς με το κεφάλι. Θα μπλοκάρει ο Στέλιος. Ανδρέας. Δίνος. Σουτ πάνω στα σώματα Αργύρης, άλλο ένα, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται εδώ για τις πράσινες. Γέμισε με τον Κώστα. Αργύρης, Δίνος. Να το σουτ από τον Κώστα, η μπάλα λίγο αγού. Τουντάς. Λαφή και πάλι. Θα σπάσει την μπάλα προς τον Δήμο, τα σουτ πάνω. Χώρο. Κουντάς, Δήμος, από κοντά ο Ισχυρός δεν μπορεί να πρώτον την τέταρτα δευτέρου του χρόνου. Τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, λίγο μπερδεύτηκα. Δήμος, Γιώργος, Ανδρέας, βάφ το γκολ για το Τζάντε. Και να που με αυτόν τον τρόπο τελικά θα μειώσουν οι Σεν Πάουλι. Οι Βυσσινοί που προσπάθησαν αρκετές φορές στα πρώτα λεπτά του δευτέρου του χρόνου. Τελικά κάνουν το 4-2 με αυτό το τρόπο. Χάσει από τον Λαφού με τον Τούντα. Λαφού θα σπάσει για τον Ισχυρό, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Στέλιου και θα στείλει τη διαφορά στο γκολ.
6 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού. 4-3 λοιπόν. Εκτέλεση από τον Σάκη, δυνατό σου από τον Αντρέα. Διώχνει ο Τάρκας με δεύτερη προσπάθεια. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper Σεν Πάουλ Αρθού. Αρθού κάνει ωραία ενέργεια, θα κάνει και το πλασέ. Μπλοκάρει ο Στέλιος. Κοντραντεπίθεση όμως για τους Βυσσινοί με τον Ισχυρό. Να κάνει το πλασέ πάνω στη γραμμή. Ο Ισχυρό. Σακαρός θα χάσει από τον Αργύρη. Και λήξη του παιχνιδιού, μεγάλη νικητές οι πράσινοι.